την αντίθεσή τους να επιβάλλει η κυβέρνηση νέα μέτρα στα ασθενέστερα στρώματα εξέφρασαν οι υπουργοί και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας κάποιοι από αυτούς ότι η κυβέρνηση δεν θα πάρει νέα μέτρα γιατί ο λαός δεν αντέχει άλλο. Δεν υπάρχει κίνδυνος καθόλου. Ο πρόεδρος είναι πολύ αισιόδοξος. Τα είπε, μια χαρά τα είπε. Δουλειά θέλει να σηκώσουμε τα μανίκια και θα τα γλιτώσουμε αυτά. Ασφαλώς και όχι, γιατί όλα αυτά ήταν γνωστά και είχαν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σταθερότητας και υπάρχουν στο μνημόνιο. Η χρονική στιγμή της εγγραφής του ελλείμματος δεν διαφοροποιεί τη στρατηγική μας. Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Παπακοσταντίνου έχουν διευκρινίσει με τον καλύτερο τρόπο ότι κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μειώσουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα και συγχρόνως αξιοποιούμε τα περιθώρια που δημιουργούνται με τα μέτρα που η κυβέρνηση έχει πάρει τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς δεν συζητάμε για φετρό, δεν συζητάμε για νέα μέτρα. Υπάρχει μια δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι δεν έχουμε νέα μέτρα. Ακολουθούμε φυσικά το μνημόνιο και πρέπει να φροντίσουμε ώστε το πολιτικό μας πρόγραμμα να αναδειχθεί, γιατί το πολιτικό μας πρόγραμμα είναι ευρύτερο του μνημονίου. Σε καμία περίπτωση η λύση των όποιων δυσκολιών θα συναντήσουμε στο δρόμο δεν μπορεί να είναι τα νέα μέτρα. Αντιθέτως, πρέπει να στήσουμε ένα δίχτυ προστασία στους αδύναμα κοινωνικά πολίτες, γιατί υπάρχει ήδη πρόβλημα. Πολλές οικογένειες και πολίτες με δυσκολία αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα. Τα ίδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκαν ποια είναι η γνώμη τους για τις εξεταστικές και αν τελικά θα υπάρξει αποτέλεσμα. Την εξεταστική και την οικονομία πρέπει να συζητηθεί η περίοδος συνέτεια. Όχι βέβαια. Καταρχήν η ζωή αποδεικνύει ότι οι εξεταστικές δεν αποδίδουν πολλά. Αν όντως διαπράχθηκαν πράξεις παραποίησης στοιχείων πρέπει να αποκαλυφθούν. Ποιο τρόπο θα αποκαλυφθούν? Μέσα από την εξεταστική επιτροπή.